Πρώτα, τι κάνεις εδώ? Έχεις? Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θέλω να αποξεράσω σκόρδο και κρεμμύδι. Το κρεμμύδι τώρα θα το βγάλω από το νερό και θα το κόψω με ψηλά και το σκόρδο το ίδιο. Τέτοια κομματάκια. Επειδή έχουμε και πιο μικρούλικα, τα κόβουμε στη μέση. Έτσι. Οπότε θα τα κόψω και επιστρέφουμε. Μου βγήκαν δύο ταψιά. Αυτά περισσέψανε, θα τα βάλω στο ψυγείο. Και τώρα θα κόψω με το κρεμμύδι. Περίπου 4 με 5 χιλιοστά. Είναι έτοιμο, εδώ έχουμε το κρεμμύδι, εδώ είναι το σκόρδο, βάζω το σκόρδο και εδώ σκόρδο, τώρα βάζουμε το κρεμμύδι, κλείνουμε και το καπάκι και είναι έτοιμο. Το βάλα εμπρός στους 60 βαθμούς και τώρα αυτό μπορεί να κρατήσει 6-7 ώρες. Θα το δω στην πορεία. Είναι έτοιμο. Το σκόρδο έχει στεγνώσει και το κρεμμύδι το ίδιο. Θα τα μαζέψουμε έτσι σε πιάτο. Θα τα πειράσουμε από μπλέντερ. Βάλουμε μέσα λίγο αλάτι, ένα κουτάλι, το ανακατεύουμε και είναι κάπως έτσι. Το αλάτι το κρατάει για να μην χαλάσει. Το ίδιο κάνουμε με το κρεμμύδι. Και αυτό το βάζουμε στο βάζο. Και εδώ το ίδιο. Ένα κουτάλι αλάτι. Κάποιοι δεν θέλουν στη σούπα να βλέπουν το κρεμμύδι, τα παιδάκια. Δεν τους αρέσει να βλέπουν, βάζεις ένα κουταλάκι σκόνη, κρεμμύδι και δεν φαίνεται και έχει και την νοστιμιά του και μυρίζει ωραία. Οπότε έχουμε σκόρδο και κρεμμύδι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι, πατήστε το καμπανάκι, θα έχουμε πολλά και διάφορα.